What scenarios would you put American troops to rescue and get Americans out? They're not. That's a world war. Ο Τζο Μπάιντεν ξεκαθαρίζει πως δεν θα στείλει μέσα στην Ουκρανία στρατιώτες για να απομακρύνουν Αμερικανούς πολίτες. Ο Λευκός Οίκος τους καλεί να φύγουν αμέσως από τη χώρα. An invasion could begin at any time. To be clear, that includes during the Olympics. We've also been very clear that any American citizens who remain in Ukraine should leave now. Από την άλλη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμι Ζελένσκι πως δεν τηρεί τη συνθήκη του Μίνσκ. Если государство приняло на себя определенные обязательства, то все ожидают, и тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции Совета Безопасности ООН на 2202, по-моему, то всем нужно исполнять и думать и договариваться о том, как это сделать. Вот, собственно говоря, и все. Όλα αυτά στον απόϊχο των συνομιλιών που είχε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ με τη Βρετανίδα ομολογό του Λιζ Τρας, η οποία όπως φαίνεται δεν πήγε καλά. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. Είπε ο Σεργέι Λαυρόφ και την άφησε μόνη της στο πόδιουμ. Στις συνομιλίες του, η Λιζ Τρας φέρεται να είπε ότι το Λονδίνο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την κυριαρχία της Μόσχας στις περιφέρειες του Ροστόφ και του Βορονές, τις οποίες βέβαια η Βρετανία έχει ήδη αναγνωρίσει ως ρωσικά εδάφη. Μπέρδεμα έγινε ακόμα και με τη μετάφραση, με τη Λιζ Τρας να βιάζεται να μιλήσει πριν η μεταφράστρια της μεταφράσει τις δηλώσεις του Λαυρόφ. Πάντως λύθηκε το μυστήριο με την τεράστια απόσταση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Εμμανουέλ Μακρόν στη συνάντησή τους. Σύμφωνα με μεγάλους αξιωματούχους, ο πρόεδρος Μακρόν αρνήθηκε να κάνει το ρωσικό PCR τεστ ώστε να μην έχει στην κατοχή της η Μόσχα το DNA του.